Κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Πρόεδρε του Μεγιστηρίου Μετεωρολογίας, κύριε Πρόεδρε του Μεγιστηρίου του Υπηρετικού Μεγιστηρίου Πειραιά, αγαπητέ συνάδελφε, πρόεδρε τη Κομπά, κύριε Χαριστιακή Πρόεδρε του Ινέγης ΕΒΕ, κύριε Πρόεδρε τη Ομοσπονδία Επαγγελματίων Περιφερειών Εμπόρων του Νομού, κυρίε και κύριοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, καταρχάς να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προεδρείου της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για την εμπόδοση των στόχων του 8ου Συνεδρίου. Ο ΒΑΣ είναι μια κλαδική ομοσπονδία που ανήκει από τις 29 κλαδικές ομοσπονδίες που έχει στην αμήνυση της ομοσπονδία και είναι μια πραγματικά πρωτοφόρος ομοσπονδία. Ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τομέα, τα τελευταία 20 πλέον χρόνια είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και εδώ δημόσια θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο τον Θεόφιλο Μπαγιάννη, την ως αγάπη μου, την Αντριολογική Γενικό Γραμματέα της ΕΣΕΔΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΒΑΣ για όλη αυτή την προσπάθεια χωρίς να υπολογίζουν τον κόπο που κάνουν και τον κλάδο των αλλοκατασκευαστών. Και βεβαίως θα συνεχίσω δράσω τις ευκαιρίες από αυτό που είπε ο κ. Περιφερειάρχης για την εξωστρέφεια που χρειάζεται η τελογραμμία. Η τελογραμμία έχει τεράστιες δυνατότητες σε πολλά επίπεδα. Και βέβαια έχει τεράστιες δυνατότητες στο τουρισμό. Έχει από αρχαιολογικούς όρους, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε όλη μαζί προσπάθεια να τους αναδείξουμε, να τους κάνουμε γνωστούς. Έχουμε την Ιεράπολη του Μεσολογγίου, έχουμε απίστευτες παραλίες, έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και οι βιοτέχνες σε μια κοινή προσπάθεια για να βγάλουμε τη χώρα από τις δύσκολες καταστάσεις που έχει περιέλθει τα τελευταία 12 χρόνια. Ζούμε και μια πολυεπίπεδη οικονομική κρίση. Μια κρίση η οποία έρχεται να επιβαρύνει επιπλέον η ενεργειακή κρίση. Μια κρίση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021, επιδεινώνεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πού θα σταματήσουν οι πληθωριστικές τάσεις ή αν μπαίνουν σε μια περίοδο στάσιμου πληθωρισμού. Το ενεργειακό κόστος χτυπάει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για τα εισοδήματα νοικοκυριών και τις δαπάνες τους, τα ελληνικά νοικοκυριά και με χρονική περίοδο της έρευνας 9 με 17 Δεκεμβρίου 2021, πολύ πριν τον πόλεμο, το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έφτανε για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα. Η επιδείνωση της κατάστασης, παρά τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης, παίρνει περίπου δισεκατομμύρια δαπανά ο κρατικός προϋπολογισμός για τη στήριξη του κόστους ενέργειας, κατά την άποψή μας δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Διότι αυτό που πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία είναι να χτυπήσουμε τον πυρήνα του προβλήματος. Και πυρήνας του προβλήματος είναι ο τρόπος υπολογισμού της τιμής της ενέργειας, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής, το μείγμα της ενέργειας, διότι λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της τιμής η ανώτατη τιμή, η ακριβότερη τιμή παραγωγού ενέργειας και όχι η μέση τιμή. Θα πρέπει να μπει πλαφόν και στην υποτροπική και στην ιδανική, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται εις βάρος μιας ολόκληρης κοινωνίας και μιας επιχειρηματικής κοινότητας για τα υπερκέρδη 5 παραγωγών ενέργειας.